θα αρχίσουμε το μάθημά μας με το βιβλίο του Δανιήλ. Είναι στη σελίδα 784, Δανιήλ, σελίδα 784. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε Ναβουγοδονόσορο βασιλεύς Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκησεν αυτήν. Και παρέδωκε ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ εις τον οίκον του Θεού αυτού. Και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ τον αρχιευνούχον αυτού να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσχους μη έχοντας μηδέν αμόμο και ωραίους την όψην και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το πολατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξεν σε αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδαν από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε και αφού ανατραφώσιν τρία έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα και τον μεν Δανιήλ ονόμασεν Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβδενεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μιανθεί. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου το βασιλέως, της διέταξε το φαγητό σας και το ποτόν σας. Μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου εις τον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 μέρες και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν και είδωρ να πείομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από των εδεσμάτων του βασιλέως και όπως είδεις κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκαν παρά πάντων των νεανίσκων ή την εσέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνων τον οποίον έπρεπε να πείνωσει και έδιδε εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδεκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλη των ημερών ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουγοδονόσορ και λάλησε μετ' αυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντας τους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενεν ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους Κύρου του βασιλέως. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ έχει αποστατήσει και έχει φτάσει πια το πλήρωμα του χρόνου να τον μετοκίσει, να τον εξορίσει ο Θεός στη Βαβυλώνα, γιατί είναι γεμάτος από την ειδωλολατρία, από την παράβαση, από την ανομία και τη λατρεία των ξένων θεών. Όμως αυτή η εχμαλωσία, αυτή η εξορία δεν είναι για τιμωρία, δεν είναι για καταστροφή, αλλά είναι για μετάνοια και επιστροφή, γιατί τον λαό του ο Θεός τον χρειάζεται, αλλά τον χρειάζεται όχι όπως ο άνθρωπος περπατάει με τη δική του σοφία και σύνεση, αλλά τον χρειάζεται ο Θεός το λαό του, τους ανθρώπους του,
τους ανθρώπους τους οποίους αυτός έχει εκλέξει και έχει δημιουργήσει, γιατί εκ του μηδενός δημιουργεί ο Θεός το λαό, λαόν τον οποίον εξαγόρασε για να εξαγγείλει τις αρετές του, έτσι λέει και στην Καινή Διαθήκη. Το λαό του λοιπόν τον θέλει ο Θεός, αλλά τον θέλει άγιο, καθαρό και ιδιαιτέρως, αδερφοί αγαπητοί, πιστό και υπάκουο στο λόγο και στο θέλημα του Θεού, γιατί αλλιώς είναι άχρηστος. Ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δεν είναι αξιόπιστος, δηλαδή δεν είναι υποτεταγμένος στο λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, είναι αναξιόπιστος και άχρηστος στα χέρια του Θεού. Σκεύος εκλογής, όμως ούτε αγιασμένο, ούτε εύχριστο, ούτε ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Και εκείνο το οποίο ο Θεός έχει πρόθεση είναι να καταστήσει τους ανθρώπους του, το λαό του, σκεύη εκλογής του, αλλά και εύχριστα και υγειασμένα, εύχριστα, δηλαδή κατάλληλα προς χρήση. Μπορεί να πάρει ένα μαχαίρι το οποίο δεν κόβει, δεν είναι ακονισμένο, και αγιασμένα, δεν μπορεί να πάρει ένα πυρούνι βρώμικο να φάει, αλλά και ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών, κρεμασμένο εκεί ώστε όποτε το χρειαστεί να το βρει να το χρησιμοποιήσει. Αυτός είναι το σκεύος εκλογής, το αξιόπιστο στα χέρια του Θεού. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν αποστάτησε. Και έτσι πρέπει να μεταφερθεί στην εξορία, πρέπει να μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Βασιλιάς είναι ο Ιωακήμ, ο Ιωαχήν καταρχάς, ο οποίος εβασίλευσε 3 χρόνια, αποστάτησε από το βασιλιά της Βαβυλώνος, νικήθηκε, βασίλευσε ο Ιωακήμ 3 μήνες, ήλθε ο Ναβουγοδονόσορ και λέει η γραφή, ο Ιωακήμ παρεδόθη στον Ναβουγοδονόσορα, ο οποίος τον μετέφερε στη Βαβυλώνα. Εκεί στη Βαβυλώνα βέβαια, επειδή είναι, και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό αδερφοί της δοκιμασίας και της παιδείας του Θεού, είναι ότι ο Θεός δεν σε αφήνει, δεν σε εγκαταλείπει. Και να θυμηθούμε λίγο παραδείγματος χάρη τον Ιωσήφ, έναν άνθρωπο ο οποίος ο Θεός τον είχε εκλέξει για να τον μεταφέρει στην Αίγυπτο και να γίνει αίτιος σωτηρίας και των αδελφών του και του πατρός του, αλλά και όλης της φυλής του Ισραήλ. Η πορεία του μέχρι να φτάσει να γίνει βασιλεύς δεν ήταν ένδοξη, δεν ήταν ευχάριστη, ήταν επώδυνη. Ήταν μέσα σε ταλαιπωρία. Ξαφνικά διεπίστωσε τους αδελφούς του να τον μισούνε, να τον φθονούνε και τον πούλησαν στους Μαδιανίτες για δούλο, έναντι 20 Αργυρίων. Και βρέθηκε από το αγαπημένο παιδί του Ιακώβ, βρέθηκε στην Αίγυπτο να πωλείται στο παζάρι για δούλος και το αγόρασε ο Πετεφρής. Ούτε αιγυπτιακά ήξερε, ούτε μπορούσε να σταθεί, όμως είχε ένα χαρακτηριστικό που έχουν πάντοτε οι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός ήταν μαζί του. Μεγάλη δουλειά αδελφοί αυτό. Να είναι ο Θεός μαζί σου και στη δοκιμασία και στην παιδεία και στην ταλαιπωρία και στην ευλογία. Και το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωσήφ ήταν ότι τον ευόδωνε. Και σε μικρό χρονικό διάστημα ο Πετεφρής του παρέδωσε τα πάντα στα χέρια του. Και του λέει όλα είναι δικά σου εκτός από τη γυναίκα μου, όλα εσύ θα τα διαχειρίζεσαι. Αλλά δεν τον είχε ο Θεός τον Ιωσήφ για να είναι οικονόμος, έστω και αρχιοικονόμος, έστω και αφεντικό στην υπηρεσία του πλουσίου αυτού Αιγυπτίου του Πετεφρή. Θεός τον είχε να τον κάνει, προσέξτε το σχέδιο του Θεού το τελικό, να τον κάνει άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο. Γιατί μόνο αν γινόταν άρχοντας όλη την Αίγυπτο θα ήταν δυνατόν να μεταφερθούν. Με ποια δικαιολογία θα μετεφέρονται ο Ιακώβ με τους αδελφούς του στην Αίγυπτο? Πρέπει κάτι πολύ σοβαρό να συμβεί. Ότι δεν μπορείς να τους πείσεις φύγετε από τη γη Χανάν και ελάτε στην Αίγυπτο. Δεν πείθονται. Εκεί είχαν την περιουσία τους, εκεί είχαν τα χωράφια τους, εκεί είχαν τα ζώα τους, εκεί είχαν τα λιβάδια τους, εκεί μεγαλώσανε, εκεί ζήσανε ο πατέρας του, ο παππούς του. Πώς θα μεταφερθεί? Πρέπει να συμβεί κάτι πολύ σοβαρό για να μεταφερθεί, και το σοβαρό το οποίο επρόκειτο να συμβεί ήταν η πείνα σε όλη την οικουμένη.
Αλλά πρέπει να συμβεί και κάτι ακόμη πολύ σοβαρό. Να γίνει άρχοντας της Αιγύπτου ο Φαραώ, για να μπορέσει να μεταφέρει ο Ιωσήφ, άρχοντας της Αιγύπτου ο Ιωσήφ, για να μπορέσει να μεταφέρει ο Ιωσήφ τους αδελφούς του στην Αίγυπτο. Είναι ένα ευλογημένο και άγιο σχέδιο του Θεού. Και πώς θα γίνει αυτό? Να, που ξεσηκώνει τη γυναίκα του Πετεφρή, τον λυμπίζεται τον Ιωσήφ και λέει πάμε να κοιμηθούμε. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία αυτή για τον Ιωσήφ. Δούλος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι δούλος μεν, πιστός στο Θεό δε. Τι ωραία. Δεν έχει σημασία αν είσαι δούλος, αν είσαι σε ταλαιπωρία, σε αιχμαλωσία, εκείνο που έχει σημασία είσαι πιστός στο Θεό. Και η απάντησή του ήταν πάρα πολύ ωραία του Ιωσήφ. Λέει πώς να πράξω το πράγμα τούτο προς τον Κύριό μου που όλα μου τα εμπιστεύθηκε εκτός από σένα, αλλά ιδιαιτέρως πώς να πράξω τούτο ενώπιον του Κυρίου που τα βλέπει όλα. Μπορεί ο Πετεφρής να μην το μάθει, αλλά δεν είναι δυνατόν ο Κύριός μου να μην το μάθει. Και αγρίεψε η Πετεφρίνα και τον παγίδευσε και βρέθηκε στα βάθη της φυλακής. Μα στα βάθη της φυλακής. Αδελφοί, σας πω και κάτι που είναι πολύ ωραίο. Το ξέρετε, αν το μάθουμε μια φορά ακόμη. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Δεν μπορεί να φτάσεις στη δόξα αν δεν περάσεις από την ταπείνωση. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από τη μία δόξα στην άλλη. Θα περάσεις από την ταπείνωση και θα φτάσεις στη δόξα. Αυτή είναι η οδός του Ιησού Χριστού. Όταν λέει ταπείνωση προπορεύεται της δόξης, δεν σημαίνει ότι εφόσον είμαι τώρα σε δυσκολία θα έρθω στη δόξα. Όχι. Για να έρθει στη δόξα θα περάσεις από την ταπείνωση. Ανάποδα το σκεφτόμαστε εμείς. Είμαι στην ταπείνωση, άρα θα με ευλογήσει ο Θεός. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού, το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού είναι για να φτάσεις εκεί πάνω πρέπει να περάσεις από εκεί κάτω. Αυτή είναι η πορεία μέσα από το Λόγο του Θεού του κάθε χριστιανού. Βρέθηκε εκεί πέρα, όπως ξέρετε, ο Ιωσήφ αρκετό χρονικό διάστημα. Και πάλι όμως ο Θεός ήταν μαζί του. Μέσα στη φυλακή. Και ο αρχιδεσμοφύλαξης του παρέδωσε τα πάντα στα χέρια του. Ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί, να είναι ο Θεός μαζί σου. Εσύ κάνεις κουμάντο. Μπορεί να είσαι δούλος, αλλά τελικά εσύ θα κάνεις κουμάντο. Γιατί θα έχεις χάρη ενώπιον του Θεού, χάρη ενώπιον των ανθρώπων, εξουσία παρακυρίου και εξουσία ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό θα πει ο Θεός να είναι μαζί σου. Ό,τι αν πράττεις να το ευωδώνει ο Θεός. Και μέσα από τον Πετεφρή εκπαιδεύτηκε, θα τολμούσαμε να πούμε ανθρωπίνως, στα οικονομικά, και μέσα από τη φυλακή εκπαιδεύτηκε στη διοίκηση των ανθρώπων. Και όταν έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου, βρήκε τον τρόπο ο Θεός. Μπορεί τώρα ο Θεός από τα βάθη της φυλακής να τον κάνει άρχοντα? Τι είναι δύσκολο στο Θεό? Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Θεός? Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Δεν μπορεί τώρα τον δούλο να τον κάνει άρχοντα? Αλίμονο. Μη βλέπουμε με τα ανθρώπινα κριτήρια. Με τα ανθρώπινα κριτήρια τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στον Ιωσήφ πια εκεί μέσα στα βάθη της φυλακής. Αλλά αν το δούμε με το σχέδιο του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και ο Θεός θα πραγματοποιήσει αυτό που το οποίο του είχε υποσχεθεί καταρχάς του Ιωσήφ, ότι θα σε προσκυνήσουν τα αδέλφια σου και θα σε προσκυνήσει και ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Και βρέθηκε βέβαια άρχοντας, μετέφερε και τους άλλους. Οι άλλοι φοβηθήκανε, τους αδελφούς του εννοώ, φοβηθήκανε, αλλά ο Ιωσήφ συνειδητοποίησε ότι όλα αυτά που συνέβησαν δεν του συνέβησαν επειδή ήταν κακοί οι αδελφοί του. Δεν του συνέβησαν επειδή τον ευθόνησαν οι αδελφοί του και τον πούλησαν. Ό,τι συνέβη στη ζωή του συνέβη γιατί ήταν το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού. Και αυτή η γνώση τον έκανε να πλημμυρίσει η καρδιά του αγάπη για τους αδελφούς του, όχι μόνο να τους συγχωρήσει, αλλά να τους αγαπήσει ακόμη πιο πολύ. Αλλά και αυτή η συγχωρητικότητα στα μάτια των αδελφών του Ιωσήφ, αλλά και η αγάπη του Ιωσήφ που είχε γεμίσει ο Θεός την καρδιά του προς τους αδελφούς του, έκανε και τους αδελφούς του όχι μόνο τώρα να μην τον φθονούνε, αλλά και να τον αγαπάνε, και αγαπημένοι και ενωμένοι τους βλέπουμε τώρα στην Νέα Ιερουσαλήμ να αποτελούν τους πυλώνες της Βασιλείας των Ουρανών. Τι ωραία. Ξεκίνησαν από φθονούντες, προχώρησαν να μπει στη φυλακή
Και τώρα τους βλέπουμε στη Βασιλεία των Ουρανών να είναι οι πόρτες και οι 12 Απόστολοι τα θεμέλια. Το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει τώρα και με το λαό Ισραήλ. Ο Θεός έχει μιλήσει με τον Ιερεμία, λέει η γραφή στη σελίδα 699, αν θέλετε να δείτε, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, προς πάντας εκείνους ή την εσεφέρτησαν εχμάλωτοι. Αυτό λέει ο Θεός προς όλους αυτούς, στο 4 εδάφιο σελίδα 699, που εφέρθησαν εχμάλωτοι από τον τόπο, από τη χώρα του Ισραήλ, φέρθησαν εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους. Τους οποίους εγώ έκαμον να φερθώσει εχμάλωτοι από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα. Ο ίδιος ο Θεός ομολογεί. Βρεθήκατε εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, εγώ το έκανα. Μα δεν ήταν η αμαρτία του Ιωαχήν και του Ιωακήμ, δεν ήταν η ισχύ του Ναβουγοδονόσορα και των Βαβυλωνίων. Όλα αυτά είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού, είναι το έργο του Θεού. Πρέπει να βρεθείτε εχμάλωτοι, να φερθείτε εχμάλωτοι, να βρεθείτε εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Εκεί όμως που θα πάτε, εγώ θα είμαι μαζί σας. Δεν θα σας παραδώσω στα χέρια των Βαβυλωνίων να σας ταλαιπωρούνε και να σας ονειδίζουνε και να σας εκμεταλλεύονται και να είστε δυστυχισμένοι. Αλλά εκεί που θα πάτε, οικοδομήσατε οίκους, κατοικήσατε, φυτεύσατε κήπους, φάγετε τον καρπον αυτών, λάβετε γυναίκας, γεννήσατε ιούς και θυγατέρας, λάβατε γυναίκας δια τους ιούς σας, δότε τα θυγατέρας σας εις άνδρας και ας γεννήσουν ιούς και θυγατέρας και πληθυνθείτε εκεί. Αυτή είναι υπόσχεση, επαγγελία, αλλά και προφητεία, αδελφοί, αλλά και η απόφαση του Θεού. Και εκεί που θα πάτε, πληθυνθείτε, μη μικρυνθείτε. Και που θα πάτε δεν θα μικρυνθείτε, θα αυξηθείτε, θα πληθυνθείτε, θα ευλογηθείτε και ταυτόχρονα εσείς να ζητάτε την ειρήνη της πόλεως όπου εγώ σας έκαμω να φερθείτε εχμάλωτοι και να προσεύχεστε υπέρ αυτής της πόλης προς τον Κύριον, διότι μέσα από την ειρήνη αυτής της πόλης θα έχετε εσείς ειρήνη. Και τώρα έρχεται να αντιμετωπίσει ο Λόγος του Θεού και τη φωνή της σάρκας και τη φωνή την ανθρώπινη, γιατί υπήρχαν προφήτες στο λαό Ισραήλ που λέγε σε 2 χρόνια θα νικήσουμε τους Βαβυλωνίους και θα επιστρέψετε. Είναι οι προφητείες οι κοιλιακές, οι καρδιακές, οι ανθρώπινες, οι ψεύτικες, οι οποίες μιλάνε αλλά με ανθρώπινο στόμα και ανθρώπινη καρδιά. Επειδή θέλουν να επιστρέψουν σε 2 χρόνια, προφητεύουν ότι θα επιστρέψουν σε 2 χρόνια. Και συνεχίζει ο Θεός σας, μη σας απατώσουν οι προφήτες σας που είναι ανάμεσά σας και οι μάντοι σας και μην ακούετε τα ενύπνια τα οποία αυτοί ονειρεύονται, διότι προφητεύουσι ψευδώς προς ημάς εν το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, λέγει Κύριος. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε εδώ, γιατί υπάρχει η προφητεία του Ιερεμία που λέει ότι 70 χρόνια θα μείνετε εκεί και το 70 χρόνο θα σας επιστρέψω. Και υπάρχει και η προφητεία του Ανανία, παραδείγματος χάρη του προφήτη, που λέγε μέσα σε 2 χρόνια θα επιστρέψετε. Και τώρα ποιον θα πιστέψουμε? Ποιον θα πιστέψουμε? Τον Ανανία ή τον Ιερεμία? Και οι δυο λένε ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και οι δυο λένε δια Πνεύματος Αγίου ότι μιλάνε. Ο Ιερεμίας λέει το δυσάρεστο, 70 χρόνια σκλάβη. Ο Ανανίας λέει το ευχάριστο, 2 χρόνια σκλάβος. Στο 2ο χρόνο θα ελευθερωθείτε. Η καρδιά συνήθως του ανθρώπου πιστεύει, δέχεται και αποδέχεται το ευχάριστο. Όμως το θέμα δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, να δεχθούμε ούτε το ευχάριστο ούτε το δυσάρεστο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δεχθούμε το αληθινό. Το αληθινό. Δεν θέλω εγώ μέσα στην Εκκλησία, και κανείς μας δεν θέλει μέσα στην Εκκλησία, να υπάρχουν ψεύτικες προφητείες, όσο και καλές να είναι και ευήκοες και ευάρεστες. Δεν τις κάνω. Να λένε πολύ ωραία πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί δεν τα είπε ο Θεός.
Προτιμώ να είναι προφητείες που να ελέγχουν και να προτρέπουν και να ενισχύουν, αλλά να είναι αληθινές. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό πρέπει να το προσευχόμεθα, να το ζητάμε. Λέμε, Κύριε, δεν θέλουμε ψεύτικα πράγματα στη ζωή μας, ούτε ψεύτικα θαύματα θέλουμε, να λέμε πράγματα που έκανε ο Θεός και να μην τα έχει κάνει. Ούτε υπερβολές, να λέμε πράγματα που έκανε ο Θεός, να λέμε για πράγματα που έκανε ο Θεός πιο πολλά εμείς από αυτά που έκανε ο Θεός. Ούτε ψέματα, ούτε υπερβολές και να σας πω και κάτι άλλο, ούτε λάθη. Ποιος θα μας διαφυλάξει? Ποιος θα διαφυλάξει την Εκκλησία μας από τις ψεύτικες προφητείες? Ποιος θα μας διαφυλάξει τις οικογένειές μας, την προσωπική μας ζωή? Γιατί σκεφτείτε να γίνει μια προφητεία και να μου πει σήκω και πήγαινε στη Ρουμανία, λέω παραδείγματος χάρη, και να μου το έχει πει άνθρωπος. Τι θα κάνω εγώ? Ποιος θα με διαφυλάξει από το ψέμα, από την ψεύτικη προφητεία, από την ψεύτικη διδασκαλία, από την κολακία? Ποιος θα μας διαφυλάξει? Αδερφοί αγαπητοί, ένας, ο Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Πότε όμως? Όταν δεν θέλουμε η προφητεία να συμμαρτυρεί στην επιθυμία μας, αλλά θέλουμε η προφητεία να μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Και ο Θεός το βλέπει και ο Θεός μας φυλάει. Όταν προσευχηθείς και γονατίσεις και πεις, Κύριε, δεν θέλω το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Κύριε, δεν θέλω τη δική μου επιθυμία, τη δική σου. Δεν θέλω τα δικά μου λόγια, τα δικά σου. Θα σε αφήσει ο Θεός να πλανηθείς? Αφού λέει, αιτείται και θέλει να σωθεί. Αν όμως εγώ αμεριμνώ και δεν προσεύχομαι να με διαφυλάξει ο Θεός, όχι μόνο από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, αλλά και από ψευδοπροφήτες και από ψευδοδιδασκάλους, αλλά και από ψέματα, αλλά και από την καρδιά μου ακόμη, τότε υπάρχει κίνδυνος. Αδελφοί αγαπητοί, μας λέει κάτι ο Λόγος του Θεού που είναι αληθινό. Πώς θα γνωρίσουμε το ψεύτικο από το αληθινό? Από τον καρπό. Τον καρπό. Μπορεί να έρθει τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος, ένας αδελφός, μια αδελφή να καπνίζει και να προφητεύει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί τώρα ένας αδελφός ή μια αδελφή να τσακώνεται με τη γυναίκα του και με τον άντρα της και να έρθει να προφητεύει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ένας αδελφός ή μια αδελφή να δημιουργεί σκάνδαλα στην Εκκλησία και να προφητεύει. Από τον καρπό φαίνεται το δέντρο. Το Άγιο, το καθαρό, το καλό δέντρο έχει καλό καρπό. Ο Άγιος, ο ευλογημένος χριστιανός έχει καλό καρπό. Δεν θα ψάξω να βρω το δέντρο αν είναι καλό, παρά μόνο μέσα από το καρπό του. Και ξέρετε, ο Θεός φανερώνει και συστήνει μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Μια φορά θα υποκριθεί, δεύτερη φορά θα υποκριθεί, τρίτη φορά θα υποκριθεί, από εκεί και πέρα θα φανερωθεί. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι όχι να σε φανερώσει ο Θεός σε μένα, θα το κάνει, ή να με φανερώσει ο Θεός σε σένα, θα το κάνει και αυτό. Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί, πιο πολύ και είναι το σημαντικότερο, είναι εγώ πως στέκομαι ενώπιον του Θεού. Όχι να κοιτάω εσείς πως στέκεστε ενώπιον του Θεού. Εγώ πως στέκομαι ενώπιον του Θεού. Όχι να κοιτάς εμείς πως στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Εσύ πως στέκεσαι ενώπιον του Θεού. Στον αγιασμό και στην καθαρότητα θα υπάρξει ευλογία. Θα υπάρξει εύνοια Θεού, χάρις Θεού. Ο Θεός λοιπόν μετέφερε το λαό Ισραήλ στην αιχμαλωσία, του υποσχέθηκε, τον ευλόγησε, του έδωσε εντολές, και να τώρα που βάζει και στην καρδιά του βασιλιά του Ναβουγκοδονόσορα από όλους αυτούς τους αιχμαλώτους να βρει νέα παιδιά που να μην έχουν μόμο, να είναι ωραίοι στην όψη, να είναι νοήμονες εν πάση σοφία, να είναι ειδήμονες πάσης γνώσεως, να έχουν φρόνηση, να μπορούν να στέκονται στο παλάτι του βασιλέως για να τους διδάξει τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων και τη σοφία των Χαλδαίων. Αρκετά παιδιά. Πόσα, 10, 20, 30, 50, 20, ξέρω εγώ πόσα, αρκετά.
όλα τα καλύτερα. Ό,τι το καλύτερο έψαξε να βρουν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορα από τους εχμαλωτισθέντας, από τους εξορισμένους από την Ιερουσαλήμ, σε νεαρά παιδιά. Τα τέλεια. Χωρίς μόμο, όμορφα παιδιά, νοήμονες, φρόνιμους, ιδίμονες, στη γνώση, έχοντες φρόνηση, να μπορούν να στέκονται με σοφία και με σύνεση στο παλάτι του βασιλιά για να τους διδάξουν. Πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, αλλά δεν είναι όλοι εκλεκτοί. Ανάμεσα σε αυτούς τώρα κάποιοι θα ξεχωρίσουν. Κάποιοι θα ξεχωρίσουν. Και ξέρετε πως ξεχωρίζουν άνθρωποι? Ο Θεός ξεχωρίζει. Ο Θεός κάνει όπ και τους ξεχωρίζει αυτούς. Όπ και τους διαλέγει εκείνους. Είναι προσωπολίτης ο Θεός. Και ανάμεσα από όλα αυτά τα παιδιά θα ξεχωρίσει τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Και βάσει του φαινομένου, ο Ναβουχοδονόσορ και οι άρχοντες του εξέλεξαν πολλά παιδιά. Εκείνος όμως που βλέπει την καρδιά είναι αυτός που κάνει την τέλεια εκλογή. Και την καρδιά τη βλέπει μόνο ο Θεός. Και ανάμεσα σε αυτά όλα τα παιδιά, τα όμορφα, τα έξυπνα, τα άμωμα, χωρίς μόμο, τα σοφά, τα φρόνημα, ο Θεός ανάμεσα από όλα αυτά ξεχώρισε 4 παιδιά, γιατί είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Αγαπούσαν τον αγιασμό, ο οποίος δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Τους καλέσανε και έπρεπε, γιατί έδωσε εντολή ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ, όλα αυτά τα παιδιά να τρώγουν από τα εδέσματα του παλατίου, του βασιλέως, και να πίνουν από, έπρεπε, εντολή, και να πίνουν από τον ίνο του βασιλέως. Εντολή. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα παιδιά και μόνο αυτά τα παιδιά, και μάλιστα από αυτά τα παιδιά ένας, ο Δανιήλ, έχοντας από τη μια μεριά την εντολή του Ναβουχοδονόσορα, εξέτασε με μεγαλύτερη προσοχή την εντολή του Κυρίου. Η εντολή του Κυρίου είναι: δεν θα τρώγεις ειδωλόθητα, δεν θα τρώγεις από τις προσφορές που κάνουν τα έθνη, γιατί τα εδέσματα του βασιλέως ήσαν πρώτα ευλογημένα από τους παπάδες τους, από τους ιερείς τους. Και ο ίνος που τρώγανε ήταν πρώτα ευλογημένος, περνάγανε από τις θυσίες των εθνών. Στάθηκε λοιπόν και βρέθηκε ο Δανιήλ, καταρχάς, ανάμεσα στην εντολή του Ναβουχοδονόσορα, που ήταν και η ευχάριστη, να τρώει από τα καλύτερα φαγητά και να πίνει από το καλύτερο κρασί. Όμορφη εντολή, τον βόλευε, τον ευχαριστούσε, τι το καλύτερο. Απ' την άλλη όμως μεριά υπήρχε η εντολή του Κυρίου του, δεν ήταν καθόλου όμορφη. Πρώτον, έπρεπε να βρει τρόπο να αντισταθεί στην εντολή του βασιλιά. Και δεύτερον, η αντίσταση θα ήταν να περιφρονήσει τα εδέσματα του βασιλέως και των ίνων του βασιλέως και να τρώει όσπρια. Τώρα πρέπει να έρθει σε αντίθεση με την καρδιά του, με την επιθυμία του, με την καλοπέρασή του, σε αντίθεση με την εντολή του βασιλέως και σε αντίθεση με όλα τα άλλα τα παιδιά, να ξεχωρίσει. Αυτός είναι ο αγιασμός. Να ξεχωρίσει από τα άλλα τα παιδιά. Να ξεχωρίσει από την εντολή του Ναβουχοδονόσορα. Να ξεχωρίσει από τον κόσμο. Να ξεχωρίσει ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, και από τους συνηλικιώτες του, τους Ισραηλίτες. Και λέει η Γραφή, ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ούτε από τον ίνον τον οποίον εκείνος έπινε. Προσέξτε, δεν λέει ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Δανιήλ, και ο Λόγος του Θεού όταν λέει κάτι ξέρει τι λέει. Ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του, ο Θεός περίμενε να βρει
το νέο, το παιδί που θα βάλει στην καρδιά του το να μην μιανθεί, να μην μιένεται. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές βάζουμε στην καρδιά μας. Να σας πω μερικά πράγματα που βάζουν οι άνθρωποι στην καρδιά τους. Βλέπουν την όμορφη την γραμματέα, την βάζουν στην καρδιά τους. Βλέπουν τα φώτα της Βαβυλώνος, τα βάζουν στην καρδιά τους. Βλέπουν ένα ωραίο σπίτι έτσι πολυτελέστατο, το βάζουν στην καρδιά τους. Βλέπουν ένα αυτοκίνητο γρήγορο, μαρσάρι και τρέχει και δεν συμμαζεύεται, το βάζουν στην καρδιά τους. Βλέπουν μια μοτοσυκλέτα γουν 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 που σηκώνεται και ψηλά και κάνει και τούμπες, το βάζουν στην καρδιά τους. Αυτοί τι κάνουν, ξεχωρίζουν τον εαυτό τους με βάση την επιθυμία της καρδιάς τους ως προς τον κόσμο. Και γίνονται πια άνθρωποι και παιδιά του κόσμου, βάζουν στην καρδιά τους μία παρέα που είναι λίγο έτσι μέσα στην αμαρτία. Όχι πολύ, λίγο μέσα στην αμαρτία. Βάζουν στην καρδιά τους να πάνε μια εκδρομή λιγάκι έτσι που δεν είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Όχι με αυτούς που πρέπει και με αυτές που πρέπει, αλλά με αυτούς που δεν πρέπει και με αυτές που δεν πρέπει. Βάζουν στην καρδιά τους, προσέξτε και το άλλο, να κάνουν κάτι στο έργο του Θεού που είναι πιο πολύ από αυτό που τους έχει δώσει ο Θεός. Εγωισμός από εκεί και πέρα. Δηλαδή βάζουν στην καρδιά τους πράγματα τα οποία είτε είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, είτε είναι παραπάνω από το θέλημα του Θεού για αυτούς, είτε είναι διαφορετικά από το θέλημα του Θεού για αυτούς. Αυτά όλα δεν φέρνουν το ξεχωρισμό από το Θεό. Δηλαδή τι δεν φέρνουν, την εκλογή, το εκλεκτός. Πολλοί κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Τι ωραία που είναι να βάλεις στην καρδιά σου ακριβώς το θέλημα του Θεού, το δικό σου. Ποιο είναι το δικό σου? Έλαντε. Και πώς θα το ξεχωρίζεις? Έλαντε. Τι ωραία που είναι να πεις, Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω, όχι το θέλημα το εμώ, αλλά το σώ, το δικό σου θέλημα. Από εκεί και πέρα ο Θεός θα αναλάβει να οδηγήσει τα βήματά σου. Αδελφοί αγαπητοί, και συγχωρέστε μου που το λέω έτσι, λέμε ότι ο Κύριος μας είναι ο ποιμένας ο καλός. Και ήρθε ο Κύριος και μου δείξε τι σημαίνει ποιμένας καλός. Ξέρετε, είναι ο ποιμένας ο καλός, αλλά στα πρόβατα που τον ακολουθούν. Σε ένα πρόβατο που δεν... Στο κατσίκι μπορεί να γίνει ποιμένας καλός. Μπορεί να γίνει. Είναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν. Γιατί έχει τη δική του την θέληση, το δικό του. Ο ποιμένας ο καλός θέλει να το πάει μέσα από τρίβους δικαιοσύνης, και το πρόβατο θέλει να πάει από τρίβους, να μην πω αδικίας, ξεγνιασιάς. Θέλει να το πάει μέσα από ανηφόρες για να το βγάλει σε βοσκές φλωρές και ύδατα αναπαύσεως, και το κατσίκι θέλει να πάει από κατηφόρες για να μην κουραστεί. Για να είναι το πρόβατο, για να είναι για σένα ο Ιησούς Χριστός ο ποιμένας ο καλός, πρέπει εσύ πρώτα να έχεις πάρει την απόφαση να είσαι πρόβατο της βοσκής του. Εσύ πρώτα θα πεις, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, και ύστερα ο Ιησούς Χριστός θα πει, εγώ είμαι για σένα ο ποιμένας σου ο καλός. Και αυτά δεν είναι θεωρητικά. Και τι να κάνουμε και πώς και εγώ είμαι, δεν είμαι, δεν είναι θεωρητικά. Είναι τελείως πρακτικά από τη στιγμή που αφιερώνεις και δίνεις στο Ιησού Χριστό τη δυνατότητα της πρωτοβουλίας στη ζωή σου. Συνειδητά όμως θα την πάρει. Την πρωτοβουλία στη ζωή σου ο Χριστός θα την πάρει όταν συνειδητά του τη δώσεις. Γιατί δεν είναι ο Ιησούς Χριστός ένας Θεός μακριά. Είναι μια φιλοσοφία, μια έτσι ιδέα, μια θρησκεία. Δεν είναι. Είναι ένα πρόσωπο που είναι δίπλα σου και μέσα σου. Είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο που μπορεί να μην το βλέπεις, αλλά δοκίμασε να σε οδηγήσει και θα δεις τι ωραία που θα σε πάει. Για να γίνει ποιμένα σου καλός, πρέπει πρώτα εσύ να ομολογήσεις ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν σου. Αυτά πάνε μαζί.
Έτσι πάνε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εάν μια κοπέλα δεν θέλει το παιδί, το νεαρό, δεν μπορούν να παντρευτούνε. Μα εγώ σε αγαπάω. Όσο και να την αγαπάς, αφού δεν σε αγαπάει, τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε? Εσύ θα πηγαίνεις από πίσω και αυτή θα φεύγει. Και αντίστροφα. Εάν δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν μπορείς να τον ακολουθείς. Το βέβαιο είναι ότι ο Χριστός αγαπάει. Αλλά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στη ζωή σου εάν παρόλα αυτά που ο Χριστός αγαπάει δεν τον ακολουθείς. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στη ζωή σου η αγάπη του. Κανένα. Θα θέλει να σε φέρει στην ευλογία και εσύ θα φεύγεις μόνος. Δεξιά και αριστερά. Τι ωραία όμως που ο Δανιήλ, είναι ωραίο μάθημα αδελφοί αυτό. Είναι πολύ ωραίο μήνυμα που έβαλε στην καρδιά του να μην μιένεται από αυτά που με διαταγή του Ναβουγοδονόσορα έπρεπε να κάνω. Λέει, εγώ δεν θέλω, τι θα κάνω τώρα? Δεν θέλω να τρώω από τα εδέσματα. Δεν θέλω να πίνω από το κρασί αυτό. Δεν μπορούσε όμως να αρνηθεί, να αντισταθεί. Και το λέει και στους τρεις φίλους του. Από τους 15 δεν είχε μόνο αυτούς τους τρεις. Ήταν πολλοί. Αλλά τρεις δέχτηκαν την πρότασή του. Εγώ λέω να μην τρώμε από τα δέσματα του βασιλέως. Μερικοί θα είπαν, άντε ρε χαζέ, τώρα τι μας λες. Άλλοι θα είπαν, μα γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άλλοι θα είπαν, μα φοβάμαι τον Ναβουχοδονόσορα. Τρεις όμως, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας είπανε, και εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να μιανθούμε από τα εδέσματα του βασιλέως και από τον κρασί του βασιλέως. Και τι θα κάνουμε? Πολύ απλό. Ποιος μας τα δίνει? Ο ευνούχος, ο δούλος, ο αρχιευνούχος. Σε αυτόν θα πάμε. Και λέει η Γραφή κάτι. Ο Δανιήλ παρεκάλεσε τον αρχιευνούχο, ακούστε την αλήθεια, όχι με πονηριά, να μην μιανθεί. Του λέει, δεν θέλω να μιένομαι με τα εδέσματα. Παρησία, καθαρότητα. Δεν είπε, μου πονάει το στομάχι μου, δεν θέλω να τα τρώω. Που πιθανόν να έλεγα εγώ, ή να βρίσκα μια δικαιολογία, δεν πεινάω. Με καθαρότητα, γιατί? Γιατί περιμένει την εύνοια του Θεού. Όχι με υπονηριά. Όχι, δεν δολώνεται ο λόγος του Θεού. Όχι με, έτσι λίγο με, πώς να το πούμε τώρα, να βρούμε έναν τρόπο να τα καταφέρουμε. Αδελφοί αγαπητοί, όταν πρόκειται για το λόγο του Θεού, θα πηγαίνουμε μπροστά. Καθαρά, ξάστερα. Αρχιευνούχε, εμείς πιστεύουμε στο Θεό του ουρανού και της γης. Και βάλαμε στην καρδιά μας να μην μιενόμεθα, γιατί είναι μίασμα για μας τα εδέσματα του βασιλιά και ο ίνος του βασιλιά. Βάλαμε στην καρδιά μας να τρώμε όσπρια. Και λέει η Γραφή, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Στην επέμβαση και στην προσπάθεια και στην ενέργεια, την αληθινή όμως, αδελφοί, προσέξτε το ψέμα. Να προσέχουμε το ψέμα. Να προσέχουμε τις σκολιές οδούς. Το θα κάνω αυτό για να μην πω εκείνο και να μην κάνω τ' άλλο. Όχι έτσι, αδελφοί. Ούτε με τη γυναίκα σου, ούτε με τον άντρα σου, ούτε με τα παιδιά σου, ούτε με τους γονείς σου, ούτε με τους αδελφούς σου. Ποτέ σκολιά οδός. Δεν θα έχει εύνοια Θεού. Δεν θα βρεις χάρη από το Θεό. Δεν θα βρεις έλεος από το Θεό. Και δεν θα βρεις και χάρη και έλεος και από τους ανθρώπους. Τη σκολιά οδό ο Θεός δεν την ευλογεί. Και για να το καταλάβουμε καλά, μας το εξηγεί λέγοντας, ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Δεν υπάρχει τίποτα το σκοτεινούλικο. Λίγο έτσι να το κρύψω. Τίποτα μην κρύβεις. Εδώ τώρα έχεις πάρει μια απόφαση.
Στην απόφαση σου αυτή του αγιασμού, της καθαρότητος, του θελήματος του Θεού, μόνο σου και με την εξυπνάδα σου και με την καπατσοσύνη σου δεν θα τα καταφέρεις. Ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρεις είναι να βρεις εύνοια από το Θεό. Ή να σε ευλογήσει ο Θεός, σε βοηθήσει ο Θεός. Και εφόσον θέλεις να κάνεις το θέλημά του, δεν θα σε βοηθήσει. Αν όμως δεν είναι το θέλημά του, δεν θα σε βοηθήσει. Το καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι και είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα έχεις την εύνοια του Θεού. Και βρήκε, λέει, ο Δανιήλ που έβαλε στην καρδιά του, όχι ο Θεός έβαλε στην καρδιά του, ο ίδιος έβαλε στην καρδιά του να μιμιανθεί, βρήκε χάρη από τον αρχιευνούχο και έλεος. Τι θα πει αυτό? Χάρη και έλεος από το αφεντικό. Χάρη και έλεος. Τον σπλαχνίστηκε. Γέμισε την καρδιά του αγάπη ο Θεός του αρχιευνούχου. Μαλάκωσε την καρδιά του. Δεν σκλήρινε την καρδιά του. Στο Φαραώ τον άλωνε του Μωυσή. Ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του για να δείξει τη δύναμή του. Στον αρχιευνούχο όμως μαλάκωσε την καρδιά του για να δείξει τη δύναμή του. Γιατί? Γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει το έργο του Θεού. Αν σκληρύνει τον αρχιευνούχο, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα ο Δανιήλ. Και βρήκε και χάρη και βρήκε και έλεος. Για σκέψου, αδερφέ, στη ζωή σου να βρεις ένα τρόπο που να βρίσκεις χάρη και έλεος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αλληλούια. Δεν είναι ωραία ευλογία αυτό? Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό? Να βρίσκω χάρη και έλεος από τη γυναίκα μου. Να βρίσκω χάρη και έλεος από τα παιδιά μου. Να βρίσκω χάρη και έλεος από τα αδέλφια μου. Να βρίσκω χάρη και έλεος από τους συμπρεσβυτέρους μου. Να βρίσκω χάρη και έλεος από τους συναδέλφους μου. Από το αφεντικό μου, από τους υφισταμένους μου. Δεν είναι καταπληκτικό, αδερφοί? Ένας είναι ο τρόπος. Ευθεία οδός μέσα στο θέλημα του Θεού. Ή αλλιώς, που είναι το ίδιο. Ή το θέλημα του Θεού μέσα σε ευθεία οδό. Όχι με διπλωματίες, όχι με πολιτική. Ο χριστιανός δεν πολιτεύεται. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό εμάς. Ο χριστιανός δεν κάνει πολιτική. Να σε καταφέρω, να σε ρίξω, να σε πείσω. Τίποτα. Δες, ούτε θα τα καταφέρω, ούτε θα σε ρίξω, θα σε πείσω. Μακάρι να βρω χάρη και έλεος από το Θεό, αλλά και από σένα, που ο Θεός θα κάνει χάρη. Αλληλούια. Και ο αρχιευνούχος τους πλαχνίστηκε. Δέχθηκε την πρότασή τους, αλλά τους είπε: εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου τον βασιλέα. Θέλω, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί αυτός διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήπως όταν αρχίζετε και τρώτε όσπρια, τα πρόσωπά σας βρεθούν αδύνατα, σκυθροπότερα, κίτρινιάρικα. Και μου πει: γιατί καταντήσαν έτσι αυτοί, τους έφερα και είναι πάρα πολύ καλούς, πώς τους κατάντησες έτσι? Και θα βρω εγώ τον πελά μου. Είναι ωραία η σκέψη αυτή. Εδώ τώρα πρέπει να του δώσει σοφία ο Θεός του Δανιήλ για να του κάνει μια ωραία πρόταση. Ξέρετε, αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι να κάνεις ωραία πρόταση. Να προτείνεις κάτι που να ικανοποιήσει τον άλλονε. Έρχεται το παιδί σου και σου λέει: «Μα, θέλω». Χρειάζεται σοφία από το Θεό να του προτείνεις κάτι και να αναπαυθεί η καρδιά του. Σοφία χρειάζεται να αναπαυθεί η καρδιά της γυναίκας σου, του άντρα σου. Έρχεται ο αδερφός σου να σε ρωτήσει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, αδερφοί αγαπητοί, να σας το εξηγήσω λιγάκι. Να έρθει κάποιος, τι να κάνω, να έρθει μια αδελφή, τι να κάνω και να της πεις κάτι και να γκρεμιστεί. Τι να κάνω με τον άντρα μου και να της πεις και να χωρίσουμε. Είναι ευθύνη, αδερφή. Τι να κάνω με το παιδί μου και να της πεις και να φύγει το παιδί της. Πολύ σοβαρά πράγματα αυτά μέσα στην Εκκλησία. Και ξέρετε, η ανθρώπινη σοφία έχει προτάσεις. Αποτέλεσμα δεν έχει. Αποτέλεσμα καλό δεν έχει. Γι' αυτό πάντοτε όταν με ρωτάνε, ξέρετε πως φοβάμαι. Δεν θέλω να με ρωτάτε, αλλά πρέπει να με ρωτάτε. Όμως φοβάμαι. Τρέμω. Λέω, σκέψου να με ρωτήσεις και να σε γκρεμίσω. Τι θα πω στο Θεό, τι θα πεις για μένα, πώς θα σταθώ μετά, πώς θα σε δω στα μάτια?
Αλήθεια φοβάμαι όταν με ρωτάτε. Και πάντοτε ξέρετε τι λέω. Με την ανθρώπινη λογική μου είναι αυτό, αλλά σταμάτα να προσευχηθούμε. Σταμάτα να προσευχηθούμε. Θυμάμαι μια φορά, ήταν η Κυριακούλα πριν καιρό που την είχε δει ο άντρας της και είχε έρθει και ο αδερφός της και η αδερφή της. Και λέω, και λέει, να την πάρουμε να πάμε στην Καλαμάτα. Το θυμάσαι, Κυριακούλα? Την πάρουμε, λέει, να την πάμε στην Καλαμάτα. Όπου εγώ ησύχασα. Να την πάμε στην Καλαμάτα και δεν θα τρώει ξύλο και θα ησυχάσουμε κι εμείς. Και πήγα και προσευχήθηκα. Και έρχεται ο Θεός, όχι εδώ να μείνει. Άντε πες το τώρα. Άντε πες το. Το εύκολο είναι να πάει στην Καλαμάτα. Το δύσκολο είναι να μείνει. Και αν τη σκοτώσει. Και αν τη ακατέψει. Και αν την τρελάνει. Μιλάμε για ξύλο και είναι ένα θηρίο ο Γιώργος. Δεν είναι αστεία, αδερφοί, αυτά τα πράγματα. Είναι ευθύνη. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός το είπε. Όταν μου το είπε ο Θεός, λέω, τώρα τι θα κάνω, Κύριε μου. Πήγα, έκλαψα στο Θεό. Προσευχήθηκα, λέω, Κύριε, τι θα κάνω. Να μείνει. Έρχεται ο αδερφός της, ο Δημητράκης, δεν ήτανε? Όλοι ήτανε. Μου λέει, αδερφέ, την παίρνουμε. Όχι, τους λέω. Αφού και τώρα συντρίβεται η καρδιά μου. Τι όχι? Όχι, τους λέω, δεν την πάρετε. Είπε ο Κύριος, εδώ να μείνει. Και να δεις τώρα τα παιδιά ησυχάσαν και μου είπα να μείνει. Ξέρετε πως χτύπαγε η καρδιά μου? Τούμπανο, μπαμπαμπαμπαμπαμπα πήγαινε. Έχετε ακούσει τα τούμπε, γκραν κάσα στις παρελάσεις. Λέω, τώρα... Και έμεινε η Κυριακούλα. Ήταν καλό, δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Πριν από λίγο καιρό πάλι με την Κυριακούλα, μια και την έχω στο μυαλό μου. Να κάνουμε, να την πάμε στον εισαγγελέα το Γιώργο. Λέω, Κυριακούλα, στον εισαγγελέα θα τον πάμε. Έρχεται και άλλοι πρεσβύτεροι, στον εισαγγελέα θα τον πάμε. Συμφωνήσαμε όλοι. Ευτυχώς όμως ο Θεός έβαλε σοφία στην Κυριακούλα. Κάτσε, λέει, δεν τον πάμε στον εισαγγελέα επειδή το λέτε εσείς. Ο Κύριος τι λέει? Μόλις μου το είπε αυτό, πάω κόκαλο εγώ. Σαν να έχει δίκιο αυτή. Το αύριο θα σου πω. Α, τώρα προσευχή. Κύριε, τι θα κάνουμε με την Κυριακούλα? Τι θα κάνουμε με την Κυριακούλα? Να την αφήσετε ήσυχη. Και τον Γιώργο να τον αφήσετε ήσυχο. Τώρα πώς το λένε αυτό? Και αν τη χτυπήσει, και αν τη ακατέψει. Το φαντάζεστε, αδερφοί, πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό? Φωνάζω το Στάθη, του λέω, βρε Στάθη, έτσι και έτσι, μου λέει, και εγώ προσευχήθηκα και αυτό έχω στην καρδιά μου. Μόλις άκουσα συμμαρτυρία, Κυριακούλα, ξέχασε τον εισαγγελέα, θα πάμε στον Κύριο. Και πιστεύω, αδερφοί, έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα πρέπει να δώσει μια πρόταση, μια συμβουλή ο Δανιήλ. Ο άλλος του λέει, φοβάμαι. Φοβάμαι μην αρρωστήσετε, φοβάμαι μην γίνετε κυτρινιάριδες, φοβάμαι μην γίνετε σκυθροποί, φοβάμαι και έδωσε εντολή ο Ναβουγοδονόσορ να τρεφόσαστε. Και αν με ρωτήσει γιατί κατάντησαν έτσι, τι θα τους πω, γιατί του δίνω όσπρια? Και ο Δανιήλ έχει μια ωραία πρόταση. Ας δοκιμάσουμε 10 μέρες. Δεν σου είπα να δεχτείς, καταλαβαίνω το φόβο σου. Καταλαβαίνω την αγωνία σου. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο σκέφτεσαι είναι σωστό. Αλλά ας βάλουμε το Θεό μπροστά να δούμε τι μπορεί να κάνει. 10 μέρες να δοκιμάσουμε. Και αν σε αυτές τις 10 μέρες δεις ότι αδυνατίζουμε, θα ξαναρχίσουμε να τρώμε τα εδέσματα του βασιλέως. Και θα ξαναρχίσουμε να πίνουμε το κρασί του βασιλέως. Αλλά αν σε αυτές τις 10 μέρες δεν αδυνατήσουμε, τότε θα συνεχίσουμε να τρώμε όσπρια. Οπ, ανάπαυση στην καρδιά. Και ξέρετε ποτέ έρχεται ανάπαυση στην καρδιά, αδερφοί? Σας παρακαλώ αυτό να το θυμόμαστε πάντοτε. Μη είναι η περίπτωση να έρθει η ανάπαυση στην καρδιά. Να βάλουμε τον Χριστό μπροστά. Θυμάμαι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα όταν ήταν μικρά μου τα παιδιά μου ήταν ο Ντίνος. Θέλω μηχανάκι, θέλω μηχανάκι, θέλω μηχανάκι. Μα παιδί μου, τι θα κάνω με το μηχανάκι? Θέλω τούτο, θέλω εκείνο. Και όταν ήθελε κάτι, που το είχε βάζει στην καρδιά του, δεν έκανε πίσω με τίποτα. Οπότε εγώ δεν αντεχάλω πια. Και του λέω, πήγαινε προσευχή σου. Μόλις του έλεγα, πήγαινε προσευχή σου, όπου σταμάταγε. Και πήγαινε, προσευχότανε. Και του μιλούσε ο Θεός. Και την άλλη μέρα άλλαζε. Λέω, τι έγινε? Θυμάμαι μια φορά,
ήθελε να δει βίντεο. Τον ξέρω εγώ ποιος ήταν ο τέτοιος, ποιος ήταν Αλεντίνο. Ήταν ο Ράμπο. Ξέρω εγώ, ο Ράμπο ήταν, τι ήταν. Κάτσε βρε παιδί μου, τίποτα. Η μάνα του, βρε τίποτα. Μπαίνει μέσα στη χειρονομία, ένα βίντεο, μπαίνει μέσα, τη βάζει. Πηγαίνει η μάνα, δεν θα το δεις. Τη βουτάει έτσι, τη βγάζει από έξω. Ο Κοτσαμάντρας ήταν, την παίρνει αγκαλιά, τη βγάζει έξω, κλειδώνει την πόρτα. Οπότε η μάνα του, Κύριε Θεέ μου, τι θα το κάνω, κάμε κάτι. Σε 10 λεπτά ακούω τις μπότες, του φοράει κάτι μπότες τέτοιες. Μητερέ, σου βγάζανε μάτι. Ντούπου, 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 ντούπου. Πηγαίνει στη μάνα του. Προσεφόσουνα. Λέει η Άννα, γιατί, χάλασε λέει το βίντεο. Χάλασε το βίντεο. Και δεν ήταν μία φορά, αδελφοί. Αλλά να σας πω, να μην πω για τον Τίνο, να σας πω και για μένα. Θυμάμαι μια φορά, διάβαζα με τον Τίνο, κουράστηκα και πήγα και πήρα κι εγώ ένα καράτε, να δω βαράτε, να δω βίντεο. Το παίρνω λοιπόν, παίρνω και τον καφέ μου, παίρνω και τέτοιο, βάζω την πολυθρόνα μου, τα πόδια ψηλά, βάζω το βίντεο, κάνω έτσι, τίποτα. Ξανά τίποτα. Ξανά τίποτα. Το πλησιάζω κοντά. Ρε Ντίνο, λέω, χάλασε. Γέλαγε ο Ντίνος. Έλα να το φτιάξεις που ξέρεις. Προσπαθεί να το φτιάξεις, τίποτα. Να πάει το καράτε. Πάει το καράτε. Αδελφοί, όταν έχουμε καλή πρόθεση, ο Θεός μας βοηθάει. Απαντάει. Τώρα τι θα κάνει, 10 μέρες θα τρώνε ημέν όσπρια, ιδέ εδέσματα και κρασί καλό. Κοκκινέλι θα ήταν, ωραίο κρασί. Πέρασαν 10 μέρες. Να τα πρόσωπα πιο κόκκινα, πιο παχιά, πιο όμορφα. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόματος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που ομορφαίνει τον άνθρωπο. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, έχετε δει πώς μπαίνουμε. Έτσι είμαστε. Αγριεμένοι, κυτρινιασμένοι, άβρο τα μάτια μας σκληρά, κοιτάμε δεξιά. Έτσι μπήκα εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω εσείς, αλλά έτσι μπήκα εγώ. Κοίταγα δεξιά, αυτή είναι αιρετική. Έκατσα σε μια γωνιά, κοίταγα καλά. Με θυμώ μέσα. Όταν έρθει όμως ο λόγος του Θεού στην καρδιά μας, ομορφαίνουμε, αδερφοί. Όλοι ξέρετε τι όμορφοι που είσαστε. Όλοι. Όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος, γίνεται περίμενα φως. Όταν βαφτίζεται με πνεύμα Άγιο, το έχετε δει όλοι σας, το έχουμε δει αυτό. Την ομορφιά του Χριστού. Δεν είναι να φας καλό φαΐ. Άμα φας καλό φαΐ και πολύ, θα χοντρίνεις και θα γίνεις πιο άσχημος. Σαν και εμένα που κάνει κυλίτσες. Δεν είναι το φαΐ, αδελφοί. Είναι ο Χριστός που δίνει την ομορφιά. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Είναι ανάγκη να βρίσκουμε στη ζωή μας εύνοια Θεού. Είναι ανάγκη. Δεν μπορεί να μας πηγαίνουν όλο στραβά τα πράγματα. Βλέπεις ότι σου πάει στραβό αυτό, στραβό από εκεί, στράβω σε από εδώ, στράβω σε από εκεί. Για κάτσε, μήπως θέλει να σου πει κάτι ο Θεός. Μήπως κάτι θέλει να σου φανερώσει, κάτι θέλει να σου μιλήσει. Μήπως κάτι το οποίο θεωρείς ότι έτσι πρέπει να το κάνεις δεν είναι έτσι. Μην, αδελφοί, μένουμε ήσυχοι λέγοντας ότι, ξέρετε, λέγοντας ότι θα διορθωθούν τα πράγματα. Ο Θεός, ξέρετε τι λέει. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Ο Ισάφ λέει, εγώ θα ξαναοικοδομήσω, και ο Θεός λέει, εγώ θα ξανακρεμίσω. Ενώ στον Ιακώβ λέει, εγώ θα οικοδομήσω και εγώ θα ευλογήσω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε και ο Θεός να ευλογεί. Να προσέχουμε, αδελφοί, τα αισθητήριά μας να είναι πάντοτε γεγυμνασμένα. Να εξετάζουμε τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι στη ζωή μας θα πηγαίνουν όλα καλά. Δεν ισχυρίζομαι τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν δικαιολογείται ο άνθρωπος του Θεού να μην ευνοείται. Κάτι δεν κάνει καλά. Κάτι έχει σκεφτεί ανάποδα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Όταν δεν έρθει και αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου, χάνει τη χάρη του Θεού, χάνει την φρεσκάδα. Κάτι γίνεται. Το έχω δει αυτό. Εάν δεν προλάβει να μετανοήσει. Βλέπεις έναν άνθρωπο που τον ευλογεί ο Θεός, τον ευωδώνει ο Θεός, πηγαίνει καλά, ξαφνικά μαραζώνει. Ξέρετε τι λέω? Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ τον. Βοήθησέ τον, κάτι συνέβη.
Δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι απαραίτητο, γιατί ο Ιώβ δεν είχε αμαρτήσει. Αλλά για εξέτασέ το. Μήπως έχει συμβεί κάτι, μήπως έχεις κάνει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Μήπως έχεις κάνει κάτι, μήπως έχεις σκεφτεί κάτι. Μήπως ετοιμάζεσαι για κάποια απόφαση και βλέπεις ότι γίνονται πράγματα που δεν είναι λογικά στη ζωή σου. Μήπως δεν είναι από το Θεό. Πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε πως το λέει ο λόγος του Θεού αυτό. Ερευνάτε, εξετάζετε, ψάχνετε να βρείτε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Πρέπει να το ψάχνουμε, το εξετάζουμε, το ερευνάμε. Περπατάμε σύμφωνα με τη φαντασία μας. Και ιδίως μην περπατάμε σκανδαλισμένοι και παίρνουμε αποφάσεις. Με πίκρα, με πείραξε η γυναίκα μου και εγώ δεν θα της ξαναμιλήσω. Πράγματα είναι αυτά. Δεν ξαναμιλήσει τη γυναίκα σου επειδή σε πείραξε. Θα τη φτιάξω εγώ. Πώς θα τη φτιάξει, άλλος θα σε φτιάξει από πάνω. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να είναι η καρδιά μας καθαρή. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα βλέπουν το πρόσωπο του Κυρίου στη ζωή τους. Στις 10 μέρες, όμορφα τα παιδιά και τα 4. Και μόλις περάσαν και τα 3 χρόνια, σοφία, σύνεση, ξυπνάδα, γνώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο, αδελφοί, σοφία και η σύνεση. Ο Θεός έδωσε πια στο Δανιήλ και πνευματικά χαρίσματα. Αλληλούια. Του έδωσε και ωραία χαρίσματα. Λέει, τον έκαμε να είναι, κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιο. Αυτό θα του είναι πολύ χρήσιμο για όλη του τη ζωή. Και ετοίμασε ανθρώπους τους οποίους ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να βοηθάει το λαό Ισραήλ στην εξορία του. Ανθρώπους που θα είναι πάντοτε υποστηριχτέ του, του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ. Θα τον ανεβάσει μέχρι τα ύπατα αξιώματα. Και πόσο χρήσιμος θα είναι στο έργο του Θεού και στο λαό του Θεού. Και λέει η Γραφή, και μ' αρέσει, στο 21 εδάφιο, και διέμενεν ο Δανιήλ κατά αυτό τον τρόπο στην ευλογία μέχρι του πρώτου έτους του Κύρου του Βασιλέως. Και εδώ θέλω, για να καταλάβετε γιατί το λέει αυτό η Γραφή, λέει στον Έσδρα όταν ξεκινάει στο τέλος του χρονικού βήτα, εν δε το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Ιερεμίου, διαστόματος Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διακήρυξε διαπαντός του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον, ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας. Πάντα τα βασίλεια της γης έδωκε εις εμέ ο Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξε εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία, της εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, Κύριος ο Θεός αυτού, έστω μεταυτού και σαν αβή. Θα ήταν 10-12 χρονών ο Δανιήλ τώρα, 70 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 80 του, τα 90 του, τα 100 του, έμεινε εκεί πιστός, πάντοτε διακρινόμενος, πάντοτε ευωδούμενος, πάντοτε χρήσιμος στο έργο του Θεού. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ο Δανιήλ, αδελφοί, γιατί είναι αυτός για τον οποίο ο Θεός είπε «Δανιήλ, άντρα, σφόδρα, αγαπητέ». Και μάλιστα ομολογεί και ο Θεός, τρεις είναι οι άνθρωποι που δια της δικής τους δικαιοσύνης θα λάμβανε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Νόε, την εποχή εκείνη, ο Ιώβ, ο καταδιωκόμενος, και ο Δανιήλ, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε στην εξορία για το καλό, για την ευλογία του λαού Ισραήλ. Ήθε, αδερφοί αγαπητοί, όλους μας τον τελευταίο αυτό καιρό ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει για την ευλογία του λαού του Θεού. Αμήν.